Πτωτική πορεία στον τομέα της κρουαζιέρας κατέγραψε το λιμάνι του Αγίου Νικολάου, το οποίο όπως φαίνεται έχει απολέσει τη δυναμική του με φόντο τις δύσκολες συνθήκες, τον ανταγωνισμό και άλλους παράγοντες. Από το 2015 έχει χάσει 20.000 επισκέπτες κρουαζιέρας με τη μείωση να ξεπερνά το 50% σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Μάλιστα, από 37.762 αφήξεις επιβατών κρουαζιέρας το 2015 υποχώρησε στις 18.000 το περασμένο Οκτώβριο. Είχαμε μια μείωση στις προσεγγίσεις, η οποία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν προσέγγιζε φέτος μια συγκεκριμένη εταιρεία. Από εκεί πέρα, εμείς είχαμε γύρω στις 30 προσεγγίσεις. Είχαμε και τρεις προσεγγίσεις, οι οποίες δεν ήρθαν λόγω καιρού, λόγω άσχημων καιρικών συνθήκων. Φέτος έχει μειωθεί αρκετά, δηλαδή δεν είχε όσα πλοία ερχόταν τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, το 2019 που βγήκε μια ανακοίνωση τώρα ότι θα έχουμε περισσότερα πλοία. Αυτό θα είναι ευχάριστο και για τον τόπο και για τα καταστήματά μας. Συνήθως έρχονται από τις 8 το πρωί και φεύγουν γύρω στις 7 το βράδυ. Φέτος για νυχτέρευση μόνο ένα πλοίο. Έχει μειωθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχει μειωθεί. Ελάχιστα πράγματα. Όλα τα μαγαζιά, μα πάτε πέρα, θα δείτε ότι δεν έχουν παράπονα. Δεν ψωνίζουν. Την ίδια ώρα υλοποιούνται έργα εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του λιμανιού Αγίου Νικολάου σε ζητήματα ασφάλειας, ενώ πρόσφατα τοποθετήθηκαν πληροφοριακές πινακίδες. Που θεωρούμε ότι θα κάνει το λιμάνι ελκυστικό για τις εταιρείες κρουαζιέρας. Επίσης, αυτό που έχουμε να κάνουμε, που για πρώτη φορά γίνεται, φτιάξαμε το τεχνικό φυλάδιο του λιμανιού που περιέχει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τον καπετάνιο και τα πλοία. Όπως επίσης και μια σειρά από 10 τουλάχιστον εκδρομές εδώ κοντά και μέχρι το Ηράκλειο, που από αυτές προσδοκούν και να έχουν περισσότερα κέρδη εταιρείες. Με την κρουαζιέρα το καλό είναι ότι η πόλη γεμίζει. Κινείται η κατάσταση, τα μαγαζιά, ο κόσμος, αλλά και η αγορά όμως δεν ψωνίζουν όπως έπρεπε να ψωνίσουν. Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Δήμαρχος Σιτίας με αφορμή τη δεύτερη φάση της μελέτης και τη συνολική ανάπτυξη του λιμένα Σιτίας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ένας σχεδιασμός για τα επόμενα τουλάχιστον χρόνια, για τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια, που με βάση αυτό το σχεδιασμό να προβλεφθούν χώροι που θα παίξουν το ρόλο του εμπορευματικού σταθμού, χώροι που θα παίξουν το ρόλο της αναψυχής. Το Master Plan προβλέπει έργα βελτίωση του λιμένα με αύξηση της επιφάνειας της χερσαίας ζώνης, τη δυνατότητα λιμενισμού κρουαζιερόπλοιων μεσαίου μεγέθους, αλλά και την επιμήκυνση του προσύνεμου μόλου κατά 100 μέτρα. Που να δοθεί η δυνατότητα να προσδένουν με ασφάλεια και κρουαζιερόπλοια, διότι τώρα τα κρουαζιερόπλοια τα οποία προσδένουν με ασφάλεια στο μόλο είναι μικρού μεγέθους. Προβλέπεται επίσης μέσα από αυτό το Master Plan η τοποθέτηση πλωτών προβλητών για να αυξηθεί η δυναμικότητα της μικρής λιμνολεκάνης μαρίνας που έχουμε τώρα, ούτως ώστε να εξυπηρετεί τουλάχιστον 250 επαγγελματικά αεραστεχνικά σκάφη και ιστιοφόρα.